Κωνσταντίνος Γρίβας, καθηγητής γεωπολιτικής και σύγχρονων στρατιωτικών τεχνολογιών στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, διευθυντής στον τομέα θεωρίας και ανάλυσης πολέμου στην Σχολή Ευελπίδων. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, Λάμπρο, καλησπέρα. Ιστορικές στιγμές ζούμε. Έτσι, επιχειρησιακά. Ιστορικές, ναι. Γεωπολιτικά, επιχειρησιακά, διπλωματικά. Μία πρώτη εκτίμηση. Ναι, έχουμε μπει σε μια νέα εποχή. Νομίζω ότι είχαμε τον πόλεμο στην Ουκρανία που άλλαξε πάρα πολλά πράγματα. Βλέπουμε και τον πόλεμο στη Γάζα και τώρα με αυτή την εξέλιξη διαμορφώνεται ένα τρίπτυχο έτσι αλλαγών που οριοθετεί, θα έλεγα, ένα νέο κόσμο σε πολλαπλά επίπεδα. Ουσιαστικά μπαίνουμε σε μια νέα γεωπολιτική εποχή. Νομίζω ότι εδώ τελειώνει αυτό που λέμε ο μεταψυχροπολεμικός κόσμος και μπαίνουμε σε ένα νέο πλανητικό σύστημα πλέον οριοθετημένα και φυσικά και αυτά που ανέφερες πριν, δηλαδή οι εξελίξεις, αυτό που λέμε τέχνη και επιστήμη του πολέμου, είναι κοσμογονικές και οφείλουμε να προσαρμοστούμε σε αυτές πάρα πολύ γρήγορα, γιατί αλλιώς μπορεί να υποστούμε οδυνηρότατες εκπλήξεις. Αυτό που είδαμε εκεί θα μπορούσε να είναι εικόνα από έναν μελλοντικό ελληνοτουρκικό πόλεμο από πλευράς Ιράν, τουλάχιστον στη θέση του Ιράν η Τουρκία, έτσι. Θα μπορούσε και φυσικά οι συνέπειες, το αποτέλεσμα θα ήταν δυστυχώς πάρα πολύ διαφορετικό. Πάρα πολύ διαφορετικό, δεδομένου ότι είδαμε μια επίθεση η οποία ουσιαστικά είχε προαναγγελθεί ή εν πάση περιπτώσει και να μην είχε προαναγγελθεί, το Ισραήλ παρακολουθούσε αυτά τα drones, σε πάση περιπτώσει, που διέσχισαν χιλιάδες χιλιόμετρα, ενώ αντιθέτως η απόσταση Ελλάδας-Τουρκίας, η ελληνική στόχη από το τουρκικό έδαφος σε κάποιες περιπτώσεις είναι μερικές εκατοντάδες μέτρα, όχι χιλιόμετρα. Λοιπόν, οπότε είναι δεδομένο ότι θα υπήρχε ευνηδιασμός. Στο Ισραήλ υπήρχε η πιο πυκνή και πιο εξελιγμένη, πιο πολυστρωματική αεράμινα που έχει υπάρξει ποτέ στον κόσμο, ενισχυμένη και από τους Αμερικανούς. Και φυσικά ο αντίπαλος δεν είχε καθόλου αεροπορία, ενώ εδώ θα έχουμε, σε περίπτωση που έχουμε μια τέτοια μορφής επίθεση από την Τουρκία, θα έχουμε κύματα βαλιστικών πυράβλων, έναν των οποίων πολύ λίγα πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Μαζικές επιθέσεις από drones διαφόρων τύπων, τόσο αυτοκτονικών όσο και εξελιγμένων ρομποτικών αεροσκαφών, δεν θα έχουμε αυτά τα πρωτόγωνα που είδαμε στο Ιράν. Συμβατικού τύπου επίθεση με την αναδημιουργημένη τουρκική αεροπορία και φυσικά μαζικά χτυπήματα με πυροβολικό, πιθανώς με ειδικές δυνάμεις κλπ. Είναι πολύ κακή εικόνα, πολύ κακή εικόνα. Βέβαια, αυτό είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι ότι και εμείς μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, δεν είμαστε στόχος και οι Τούρκοι είναι ο επιτιθέμενος. Μπορούμε και εμείς να αποκτήσουμε και πολύ γρήγορα σχετικές ικανότητες. Αλλά πρέπει να κινηθούμε με εντελώς άλλες αντιλήψεις από τις τυποποιημένες αυτές που μάθαμε στη δεκαετία του 50, του 60, του 70, άιντε και του 80, στις οποίες αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχουμε εγκλωβιστεί. Για μία ακόμη φορά θα το πω, Λάμπρο, ότι το θεμελιώδες οπλικό σύστημα είναι η εγχώρια στρατιωτική σκέψη. Αυτή λοιπόν ακριβώς πρέπει να ενεργοποιήσουμε σήμερα. Δηλαδή πρέπει να γίνει μια επανάσταση στις στρατιωτικές υποθέσεις στην Ελλάδα, να βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει και να αρχίσουμε να κάνουμε ενέργειες, να υιοθετήσουμε αποκεντρωτικά μοντέλα μάχης, να επενδύσουμε και εμείς σε υπόγειες εγκαταστάσεις, να ενισχύσουμε την αεράμινά μας, να ενισχύσουμε το πυροβολικό δραματικά και μια σειρά από άλλα. Δεν υπάρχει κανένας γκουρού, ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος είναι που συνομιλεί με το Άγιο Πνεύμα, αλλά συνολικά και συλλογικά υπάρχουν άνθρωποι και κυριολεκτικά επιμένω σε αυτό. Σε μερικούς μήνες μπορεί να έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει τώρα. Και έχεις απόλυτο δίκιο, πρέπει να αντιστραφεί η αντίληψη. Όσο κοντά είναι τα παράλια στα νησιά, αλλά τόσο κοντά είναι τα νησιά στα παράλια. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε μόνο εμείς λόγο να ανησυχούμε. Πρέπει να αποκτήσουν και οι Τούρκοι λόγο να ανησυχούν. Γι' αυτό εναπόκειται σε εμάς. Αυτό και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συνθλιβεί, πρέπει να εξοβελιστεί, πρέπει να εκριζωθεί αυτή η ακραία φαταλιστική αντίληψη ότι η Ελλάδα είναι η αμυνόμενη. Δηλαδή, εμείς περιμένουμε και οι Τούρκοι περιμένουμε να δούμε πώς μπορούμε, ας πούμε, να κάνουμε τον τερματοφύλακα στην Τουρκία. Όχι, πρέπει και η Τουρκία να φοβάται. Πρέπει, δεδομένου ότι και το δόγμα μας είναι αποτρεπτικό, σημαίνει ότι η Τουρκία πρέπει να φοβάται την Ελλάδα. Πρέπει να αναπτυχθούν ικανότητες
πολύ περισσότερες από αυτές που έχουμε σήμερα και πολύ πολυδιάστατες ικανότητες απειλής έναντι της Τουρκίας. Αυτό δεν σημαίνει, επαναλαμβάνω, για μία ακόμη φορά ότι πρέπει να ρίξουμε 10, 20, 25 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω και στο να αγοράσουμε όπλα. Κυρίως σημαίνει να αναπτύξουμε χώριες ικανότητες. Και με κανένα τρόπο δεν πρέπει να εγκλωβιστούμε σε μία λογική. Εννοείται ότι πρέπει να ενισχύσουμε και την άμυνά μας, αλλά με κανένα τρόπο δεν πρέπει να εγκλωβιστούμε σε μια λογική να τοποθετηθούμε κάτω από έναν έτσι θόλο που ούτε μπορούμε να τον φτιάξουμε και ούτε θα λειτουργήσει αποτρεπτικά. Είναι κυρίως οι ικανότητες να ασκήσεις πλήγμα στην Τουρκία αυτές που μπορούν να ισορροπήσουν την κατάσταση. Εδώ υπάρχει στρεβλή αντίληψη ότι η άμυνα είναι να περιμένεις και να μαζεύεις πυράβλους. Ακριβώς. Η άμυνα. Την ερμηνεύουν στενά στρεβλά, ουδέποτε βασικά σήμερα αυτό. Έτσι. Άμυνα σημαίνει να μπορείς να επιφέρεις πλήγμα στον αντίπαλό σου με τρόπο τους ώστε ο ίδιος να υποστεί τουλάχιστον πολλαπλάσιο αποτέλεσμα. Θυμάμαι τα διάφορα γελία, συγγνώμη για την έκφραση, δόγματα επί συγχωρεμένου Άκη, του Χατζόπουλου κλπ. Περί ισοδύναμου του τελεσμένου. Το ισοδύναμο του τελεσμένου δίνει, το δόγμα περί ισοδύναμου του τελεσμένου δίνει στον άλλον την ευχέρεια να επιλέξει την ένταση της επιθέσης. Λέει ότι τόσο θα υποστώ. Μόνο το πολλαπλάσιο, το δόγμα του Ισραήλ, η πολλαπλάσια απάντηση μπορεί να αποτρέψει και αν χρειαστεί να εφαρμοστεί, είναι και αυτή η οποία θα σε βγάλει από τη θέση, όπως είπες, του τερματοφύλακα. Δεν πρέπει να θέλεις να μαζεύεις πυράβλους και μία παδρομένα από όλη την επικράτεια από πού? Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και από το Καστελόριζο μέχρι την Κέρκυρα, γιατί και από εκεί θα έρθει. Ακριβώς, θα έρθει από πολλαπλά σημεία πλέον. Αυτό, Λάμπρο, θυμάμαι από τότε που το έλεγε ο καθηγητής ο Παναγιώτης ο Ηφαιστός, που ουσιαστικά είναι αυτός που έφερε τις σπουδές αποτροπή στην Ελλάδα και έλεγε ότι βασικό, δηλαδή θεμελιώδες στοιχείο στην αποτροπή είναι να έχεις τον έλεγχο της κλιμάκωσης. Mm-hmm. Εάν πας με τη λογική του ισοδύναμου τελεσμένου θα σου κάνω αυτό και εγώ θα σου κάνω το αντίστοιχο μετά, εννοείται ότι ο έλεγχος της κλιμάκωσης ανοίξει τον αντίπαλο, αλλά η αποτροπή πάει κατά διαόλου. Λοιπόν, πρέπει ουσιαστικά να μπορείς να είσαι σε θέση να κάνεις υπερκλιμάκωση εάν κρίνεις όταν ο αντίπαλος σε χτυπήσει ή εν πάση περιπτώσει ακόμη και αν σε απειλήσει και να μπορείς να του κάνεις πάρα πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Και αυτό, επαναλαμβάνω, είδαμε πολλά πράγματα και τώρα σε αυτή την επίθεση και μένει να δούμε και τι θα δούμε. Δηλαδή, ναι. Πώς θα αντιδράσει και το Ισραήλ, τι άλλα, γιατί είναι... από άποψη δηλαδή εξαγωγής διδαγμάτων και μελέτης των πολεμικών επιχειρήσεων, κάποιος μελετητής είναι η τέλεια του εποχή αυτή. Ναι, αυτό που είδαμε, να επιμείνω σε αυτό που είπες νωρίτερα, ότι εκεί οι αποστάσεις είναι άλλες, εδώ είναι άλλες. Εκεί ακριβώς. Είναι κάποιες χιλιάδες χιλιόμετρα, δηλαδή τα μία παδρομέα έκαναν κάποιες ώρες να φτάσουν, και η βαλιστική 8 με 12 λεπτά. Εδώ μιλάμε όχι για χιλιάδες χιλιόμετρα, αλλά για εκατοντάδες μέτρα. Δηλαδή... μιλάμε για εκατοντάδες μέτρα στις πιο ακραίες καταστάσεις. Ναι, ναι. Είναι τραγικό. Επίσης, όταν οι Τούρκοι αναπτύσσουν βαλιστικούς πυράβλους εδώ και δεκαετίες ουσιαστικά. Εδώ υπάρχει μια αντίληψη ότι έλα μωρέ τώρα σιγά δεν είναι ικανή να τους φτιάξουν. Όχι, δεν είναι έτσι. Όταν βλέπουμε ότι το Ιράν έχει φτιάξει εξελιγμένες σχεδιάσεις βαλιστικών πυράβλων, η Τουρκία που δεν έχει τους περιορισμούς που έχει το Ιράν όσον αφορά το να βρει περιφερειακές τεχνολογίες, θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι έχει σήμερα ικανότητες, μπορεί να χτυπήσει σημειακά στόχους υψηλής αξίας στην Ελλάδα όχι κατ' εμέ, είναι κοινό μυστικό ότι ο κατεξοχήν στόχος είναι τα αεροδρόμια, όχι να χτυπηθούν τα αεροπλάνα που είναι δύσκολο, αλλά να χτυπηθούν οι διάδρομοι. Λοιπόν, και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να, για μερικές ώρες τουλάχιστον, να μας δημιουργήσουν σοβαρότατα προβλήματα στη λειτουργία της αεροπορικής μας αρμάδας. Οπότε αυτό σημαίνει ότι η όποια αεροπορική υπεροχή θα έχουμε, εάν την έχουμε, εάν αδρανοποιηθεί για μερικές ώρες ή αν περιοριστεί σοβαρά για μερικές ώρες, θα έχουμε πάρα πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Όλα αυτά πρέπει κάποια στιγμή, αυτός είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο που λέμε. Δεν γίνεται να τον αγνοούμε, να κάνουμε ότι δεν υπάρχει επειδή δεν βολεύει τους σχεδιασμούς μας. Όπως οι Αμερικανοί, ας πούμε, στον ψυχρό πόλεμο οργάνωναν τις πυρηνικές επιθέσεις στην Κίνα, η Διεύθυνση Ειρηνικού, και επειδή ήταν τόσο με τόση λεπτομέρεια τα σχέδιά τους, αλλά τους τα χάλαγε ο άνεμος. Δηλαδή ο άνεμος, ανάλογα με που δεν μπορούσαν να τον υπολογίσουν, έβγαζε εκτός τα χρονοδιαγράμματα, οπότε στα σχέδια αγνώρισαν τον άνεμο, σαν η ατμόσφαιρα της γης να ήταν ακίνητη, ας πούμε. Λοιπόν, να μην φτάσουμε και εμείς τέτοια σημεία. Εδώ πρέπει να πούμε το εξής, ότι οι Ισραηλινοί
κατάφεραν να αναχαιτήσουν το μεγαλύτερο μέρος, συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των όπλων που έστειλε το Ιράν, με βοήθεια Αμερικανών, με βοήθεια Βρετανών και με βοήθεια Γάλλων, και έχοντας το πιο πυκνό και πιο αποτελεσματικό οι ίδιοι αντιαεροπορικό και αντιβαλιστικό σύστημα στον κόσμο, έτσι, γιατί περί αυτού πρόκειται. Για τα... Ακριβώς, δεν υπάρχει άλλο σημείο στον πλανήτη τόσο προστατευμένο, και το σύστημα ROU που εξελίσσεται εδώ και δεκαετίες είναι μακράν ότι τελειότερο υπάρχει στην αντιβαλιστική άμυνα. Στην Ελλάδα δεν είναι δυνατόν να φτιάξουμε κάτι αντίστοιχο, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Επίσης το μειονέκτημα του Ισραήλ, που είναι ένα μικροσκοπικό κράτος, είναι 20.770 τετραγωνικά χιλιόμετρα, θυμάμαι καλά, δηλαδή κατά τη μικρότερο από την Πελοπόννησο. Ναι, αυτό είναι μειονέκτημα μεγάλο, αλλά από την άλλη του επιτρέπεις να το τοποθετήσεις κάτω από έναν πολλαπλό πολυστρωματικό θόλο. Δηλαδή εδώ πέρα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Επαναλαμβάνω, και με επιθέσεις που θα γίνονται από πολύ κοντινές αποστάσεις. Δεν γίνεται, πρέπει να μπεις με μια άλλη λογική. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αντίδοτα. Υπάρχουν. Λοιπόν, και μάλιστα είναι σχετικά εύκολα. Αλλά πρέπει, να επαναλαμβάνω, να επενδύσεις σε αυτό το πράγμα. Την εγχώρια στρατιωτική σκέψη. Να βάλουμε κάτω το μυαλό μας σκεφτεί, να ξεφύγουμε από λογικές δομές και αντιλήψεις που αντιστοιχούν στην καλύτερη των περιπτώσεων στη δεκαετία του 80, και να δούμε πώς μπορούμε να πολύ γρήγορα, όχι το 2030, να ενισχύσουμε τις μαχητικές μας ικανότητες που να είναι προσαρμοσμένες σε αυτές τις νέες απειλές. Οι Ισραηλοί κατάφεραν να αποτρέψουν και να αναχαιτήσουν το μεγαλύτερο μέρος των όπλων που έστειλε επανδρωμένα το Ιράν, κρούζ, βαλιστικούς κλπ. Έχοντας τη συνδρομή αντιτορπιλικών Άρλιμπερκ, τα πιο ισχυρά πλοία που υπάρχουν. Τους Βρετανούς, που είναι πολύ εξελιγμένοι σε αυτό και οι πιο μάχημοι ενδεχομένως αυτή τη στιγμή, και των Γάλλων. Δηλαδή, εδώ μιλάμε τώρα για μια πολυστρωματική άμυνα, όχι μόνο σε επίπεδο τεχνικό, αλλά και σε επίπεδο συμμετεχουσών χωρών, η Ιορδανία κλπ. Είχε δηλαδή και μια ομπρέλα γύρω του, μια δεύτερη περίμετρο, πέραν του δικού του συστήματος. Και πάλι 7 βαλιστικοί πέρασαν, έτσι. Ακριβώς. Και αυτό ήταν για μένα ένα καμπανάκι πολύ μεγάλο. Και μάλιστα υπάρχουν και κάποια βίντεο που δείχνουν τους. Εάν είναι αλήθεια, πιθανολογώ ότι μάλλον είναι αλήθεια, που δείχνουν τις κεφαλές των πυράβλων καθώς κατεβαίνουν, τα οχήματα επανεισόδου, να κάνουν λυγμούς τερματικούς, ώστε τέτοιο, να χτυπήσουν τους στόχους ή προληπτικά να αποφύγουν αντιβαλιστικά όπλα. Λοιπόν, αυτά είναι καμπανάκια. Όταν λοιπόν το Ιράν, που επαναλαμβάνω, δεν είναι καμιά τεχνολογική υπερδύναμη, έχει τέτοια όπλα, θεωρώ δεδομένο ότι η Τουρκία ήδη τα έχει, ή αν δεν τα έχει, θα τα έχει σε μερικά χρόνια. Εδώ δεν υπάρχει ένας πιστικός λόγος στο γιατί η Ελλάδα δεν έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια, ενώ ξέρει ότι η Τουρκία έχει αποκτήσει βαλιστικό πλωστάσιο, έτσι. Ακριβώς, που παρεπιπτόντως, μια που το αναφέρεις, Λάμπρο, το Ισραήλ έχει εκπληκτικά βαλιστικά όπλα. Δηλαδή τώρα μην πει κανένας ότι κάνουμε διαφήμιση για όπλα, αλλά υποτίθεται ότι έχουμε μια στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, η οποία φάνηκε ωραία, μπράβο, ορίστε, να. Γιατί δεν προχωράμε, ας πούμε. Δηλαδή, οι πύραυλοι, η Λόρα, οι βαλιστικοί, οι Ισραηλοί θεωρούνται όπλα από τα πιο εξελιγμένα στον κόσμο. Τα έχουμε δει πώς δούλεψαν στο Αζερβαϊτζάν εναντίον των Αρμενίων. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία, δεν κοιτάμε από ηθική σκοπιά. Και σίγουρα μπορείς, δηλαδή, σε συνεργασία με το Ισραήλ και με το Ισραήλ, επαναλαμβάνω, με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Δεν λέω με τους Σέρβους τι μπορείς να κάνεις με άλλες χώρες, με τους Βραζιλιάνους, ξέρω εγώ, με αυτούς. Λοιπόν, μπορεί να αναπτύξει ένα βαλιστικό πλωστάσιο πολύ ανώτερο από αυτό που έχει η Τουρκία και να λειτουργεί και αποτρεπτικά. Εδώ ενδεικτικό, Κώστα, της στρέβλωσης που υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια, της αντίληψης, μιας αντίληψης μειονεξίας, είναι ότι το ελληνικό τερέν που είναι πλεονέκτημα εμφανιζόταν στην ελληνική αντίληψη ως μειονέκτημα. Δηλαδή τα νησιά που στην ουσία έχει εκατοντάδες πλατφόρμες, χιλιάδες πλατφόρμες, από τις οποίες μπορείς να εξαπολύσεις οτιδήποτε, οπουδήποτε, οποιαδήποτε ώρα και να το κάνεις όχι απλά πλέγμα διαπέραστο στην άμυνα, αλλά βάση για πλήρη καταστροφή του αντιπάλου, θεωρεί το μειονέκτημα. Τόσο ανάποδη σκέψη. Ακριβώς. Και γι' αυτό το τονίζω ότι πρέπει πριν και πάνω απ' όλα και πολύ γρήγορα να μπούμε να δημιουργήσουμε δική μας αντίληψη περί πολέμου προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα. Για μια ακόμη φορά θα το πω, η εγχώρια στρατιωτική σκέψη από εμάς, για εμάς, ούτε από κανέναν γκουρού, συλλογικά υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο στράτευμα σε όλους τους βαθμούς, ακόμη και πιο πιτσιρικάδες με τους οποίους μιλάω εγώ, είναι πάρα πολύ ξύπνοι και σοβαροί. Οι Ισραηλοί δεν είναι οι λύθοι που επενδύουν πάντοτε, φέρνουν τους πιο μικρούς να δώσουν ιδέες και όχι ανθρώπους σαν και εμένα, λοιπόν, δηλαδή λόγω ηλικίας.
Λοιπόν, όλα αυτά μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Και είδα και κάτι άλλο κλείνοντας και θα επανέλθουμε, ότι οι Ισραηλοί είχαν φορτωμένα στα αεροπλάνα τους όχι μόνο εξελιγμένα όπλα, αλλά και παλαιότερα. Ναι, για να μην αναλώσουν ακριβά πυρομαχικά, ακριβώς πυράβλους κλπ. Δηλαδή δεν έχουν αφήσει τίποτα να αξιοποιείται. Τίποτα. Ακριβώς. Εμείς δεν το κάνουμε επίσης. Δηλαδή υπάρχει μια λογική να ξεφορτωθούμε παλιά πράγματα που δεν είναι έτσι. Δηλαδή τους εύκολους στόχους, τα μη επανδρομένα, τα τουρκικά τύπου Bayraktar ή Akinji, ξέρω εγώ, ποιους θα τα ρίξει. Θα τα ρίξουμε με Αστέρ, με πανάκριβους πυράβλους υψηλής τεχνολογίας ή με Μέτεωρ, ας πούμε. Λοιπόν, εννοείται ότι τα παλιά όπλα έχουν πολύ σοβαρό ρόλο να παίξουν, και η λογική δηλαδή αυτή η τεχνοφετιχιστική, δηλαδή να πάρουμε οπλικά συστήματα υπερυψηλής τεχνολογίας και όλα τα άλλα να τα πετάξουμε, ας πούμε, ουσιαστικά αγγίζει τα όρια της ειδωλολατρίας και δεν έχει καμία σχέση με την επιχειρησιακή πραγματικότητα, και το είδαμε για μία ακόμη φορά τώρα από το τι κάνει το Ισραήλ, το οποίο παρεπτόντως έχει ένα τεράστιο οπλοστάσιο εξελιγμένων όπλων, εντάξει. Δεν είναι ότι βρέθηκε στην ανάγκη. Λοιπόν, αλλά λογικά εννοείται ότι δεν θα ρίξει τώρα για ένα ντρόν της πλάκας, ας πούμε, θα ρίξει ένα πύραυλο που δεν είναι μόνο τα λεφτά που κάνει. Είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί, αν χρειαστεί, σε έναν άλλον στόχο. Δεν είναι αναλώσιμος. Δεν είναι πέτρα που τη ρίχνουμε με τη σφεντόνα, ας πούμε, και μπορούμε να πάρουμε μια άλλη από κάτω για να τη ρίξουμε. Και εδώ απέδειξε ο πόλεμος στην Ουκρανία ότι πλέον δεν υπάρχουν δυνατότητες παραγωγής και αναπλήρωσης των οπλοστασίων. Ακριβώς. Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Κώστα Γρήβα, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και ακόμα μια φορά.